Όσον αφορά το θέμα των ερωτήσεων που δέχτηκα σήμερα, οι γενικότητες και οι αφορισμοί, ξερές όλες οι πλατείες, ξερά όλα τα δέντρα, θα παρακαλούσα να λείπουν. Το πράσινο της πόλης μας, και μιλάω και σε παλιά στελέχη και σε νεότερα στελέχη, αντιλαμβάνεστε ότι καλύπτει μία έκταση, το έχουμε ξαναπεί επανειλημμένα, εκατοντάδων στρεμμάτων. Δεν είναι μία διαδικασία που μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να τη διαχειριστεί. Θα τολμήσω να πω ότι το πράσινο στην πόλη μας θα έπρεπε να είναι πρώτο στην τάξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια αντιδημαρχίας που θα έπρεπε να υποστηρίζεται από την εκάστοτε διοίκηση. Έχω αποβδίσει όλο αυτό το διάστημα να λογοδοτώ για πράγματα τα οποία και για προθέσεις δεν υπάρχουν αρχικά στο μυαλό μου και δίνει ένα αδυσόπιτα σκληρό αγώνα η υπηρεσία μας για να μπορέσει να κρατήσει το πράσινο της πόλης όρθιο. Άρα γενικολογίες και αφορισμοί ας μην γίνονται. Εάν θέλετε, σας έχω προκαλέσει. Ελάτε μια μέρα από τις 6.30 ώρα μαζί με 7 η ώρα μαζί, να δείτε τι ακριβώς γίνεται, για να αντιληφθείτε και το μέγεθος της δουλειάς που υπάρχει. Οι προθέσεις ολωνών μας να σταθεί το πράσινο με αξιοπρέπεια, οφείλουμε να μας βρίσκει με σύγκληση. Και όχι απλά να προσπαθούμε να κερδίσουμε τις εντυπώσεις. Σήμερα είμαι εγώ, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Το πράσινο θέλει στρατηγική. Όταν 16-17, που ξαναήμουν αντιδήμαρχος, προσπάθησα κάποια πράγματα να βάλω σε μια τάξη. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό έχουν οι διοικήσεις, έγιναν αλλαγή αντιδημάρχων. Από ό,τι φαίνεται στο διάστημα που μεσολάβησε, κάποια πράγματα δεν λειτουργήσαν στο επίπεδο που έπρεπε, χωρίς να είναι μομφή για κανένα. Την ανησυχία μου εκδηλώνω. Όσον αφορά το θέμα των ξερών πλατιών, δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με το πράσινο αν μπορεί να τις υποστηρίξει, αλλά με την χρήση που κάνουν οι συνδημότες μας, οι οποίοι σε αρκετές των περιπτώσεων δεν περιμαζεύουν τα παιδιά τους, τα οποία παίζουν μπάλα και διάφορα άλλα αθλήματα πάνω στα κομμάτια του πρασίνου, με αποτέλεσμα να αποψηλώνουν. Τι μπορεί να κάνει μια υπηρεσία πρασίνου πέρα του να ξεκινήσει μια σφορά, την οποία να την περιφράξει με κάποιες κορδέλες σήμανσης και να μην πηγαίνει κάποιος να τις πατάει, και αντίστοιχα την άλλη μέρα να βρίσκει κομμένες τις κορδέλες και ροδιές από ποδήλατα επάνω.